Αγαπητέ φίλοι και φίλοι, γεια σας από τη Βαρκελόνη, από μια ανοιξιάτικη αλλά κρύα νύχτα, σούρουπο δηλαδή. Μας είχε κάνει μερικές ωραίες μέρες πριν λίγο καιρό, αλλά τώρα ξανά έπεσε κρύο, μας έσχηκε και αρκετή βροχή αυτές τις τελευταίες μέρες. Βγήκα για ένα βραδινό περίπου, το για να πιω ένα τσάι εδώ σε ένα μαγαζί, σε αυτές τα μαγαζιά που λέγονται τάπας εδώ συνήθως. Καφετέριες, ρέστοραν, τάπας, έχουν διάφορα ονόματα. Και έπρεπε να πιω ένα τσάι να ζεσταθώ και σκέφτηκα να σας κάνω αυτή τη παρουσίαση σχετικά με το σεβασμό στην άποψη των άλλων. Αυτό μου τράβηξε την προσοχή διαβάζοντας ένα post για τον Σαββόπουλο που έκανε μια δήλωση για την αυτοδυναμία νομίζω της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δέχτηκε πολύ έτσι, αυστηρές κριτικές, άλλες ήταν πιο έτσι, πώς να πω, κόσμιες, άλλες ήταν λίγο πιο μη κόσμιες. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι είπαν okay, δεν συμφωνούμε με την άποψη των άλλων, αλλά πρέπει να σεβόμαστε την άποψη των άλλων. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Θα πρέπει να συμφωνούμε με την άποψη των άλλων. Να συμφωνούμε δεν είναι απαραίτητο, όχι, λάθος. Ισχύει αυτό το σεβασμό στην άποψη των άλλων? Προσωπικά με έβαλε σε σκέψη και αμέσως κατέληξα γρήγορα στην πρώτη σκέψη που μάλλον μου γίνει ξεκάθαρο αμέσως, δηλαδή ένα φλάσ συνείδησης να το πω καλύτερα, ότι δεν τίθεται θέμα σεβασμός. Τι θα πει σεβασμός στις απόψεις των άλλων? Δεν μου φαίνεται έχει κανένα νόημα αυτό. Φυσικά οι λέξεις είναι δυναμικές και στο παρελθόν δεν ξέρουμε πώς έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι μια φράση που την ακούμε από πολύ, τη θυμάμαι από πολύ μικρός. Στην υγειά σας, πίνω τσάι μέντα. Να σας δείτε το κοκαλάκι μου. Σε ένα μαγαζί που βέβαια το έχει Κινέζος. Εδώ τα βασικά τα μαγαζιά, τα καφετέρια αυτά έχουν Κινέζοι. Δεν ξέρω τώρα άλλες εθνικότητες. Πάντως συνήθως Κινέζοι τα έχουν αυτά. Και κάτι δεν μου κάτσε καλά τέλος πάντων καταρχάς και μου ήρθε η συνέστηση ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Πώς μπορούμε να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων και τι θα πει να μάλλον να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων? Δεν στέκεται για μένα. Σας είπα, οι λέξεις έχουν μια ιστορία και κάτι σημαίνουν στο βάθος των χρόνων. Αλλά όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα στη δικιά μου αντίληψη των λέξεων, δεν τίθεται θέμα σεβασμού στην άποψη των άλλων. Τίθεται θέμα σεβασμού στην ελευθερία των άλλων να εκφράσουν την άποψή τους. Γιατί αλλιώς έχουμε φασισμό, δηλαδή η λογοκρισία και φασισμό. Δηλαδή ο καθένας μας έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Βεβαίως, αυτό έχει νόημα να πει σεβασμός. Αλλά σεβασμός στην άποψή του, τι θα πει σεβασμός? Δηλαδή τι θα πει να τη σέβουμε, δηλαδή? Εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να σέβουμε τον άνθρωπο που εκφράζει την άποψη και φυσικά να το συμπεριφέρουμε κόσμια ανθρώπινα. Όταν είμαστε δηλαδή σε ένα διάλογο τουλάχιστον που έχουμε βρεθεί για ένα διάλογο. Προφανώς σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, τον συνομιλητή σου συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή, και του μιλάς κόσμια. Και επίσης σημαίνει ότι δεν τον διακόπτεις συνεχώς, δεν προσπαθείς να τον μειώσεις με άσχημο τρόπο. Τέλος πάντων, κρατήσεις τώρα μια στάση, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό τόσο πολύ. Ψάξτε και εσάς επίσης να δείτε τι σημαίνει σέβομαι τον άλλον. Αλλά θέλω να πω γιατί αυτό που με ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Γιατί τώρα αυτό που συμβαίνει γενικώς είναι όλοι μας εκφράζουμε απόψεις. Και εγώ εκφράζω απόψεις και κυρίως βέβαια στα πνευματικά θέματα. Και όλοι μας εκφράζουμε απόψεις για όλα τα θέματα της ζωής. Και στην ουσία ο κοινός βίος και αυτό που λέγανε πολιτικοί οι αρχαίοι Έλληνες, ας πούμε, όπως το καταλαβαίνω εγώ στην Δημοκρατία της Αθήνας, είναι αυτό ακριβώς. Ότι εκφράζουμε όλοι με τις απόψεις μας και οι οποίες βέβαια όλες πρέπει να ακούγονται και στο τέλος να βγάζουμε συμπεράσματα για το τι θα κάνουμε. Και ειδικά όταν αυτές οι απόψεις ακούγονται σε όργανα θεσμοθετημένα που παίρνουν αποφάσεις. Βέβαια στη Βουλή δεν ακούγονται απόψεις επί της ουσίας, απλά τα μεγάφωνα του Πρωθυπουργού κάνουν εκεί τις ομιλίες και μετά ψηφίζεται αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και τα πρόβατα ψηφίζονται, τα πρόβατα ενώ τους βουλευτές τώρα, και αυτοί σαν πρόβατα συμπεριφέρονται. Πώς θα μην συμπεριφέρονται μετά οι πολίτες σαν πρόβατα, όταν η πλειοψηφία φυσικά πάντα, όταν οι βουλευτές συμπεριφέρονται ως πρόβατα. Και οποιοδήποτε βουλευτής έχει αντίρρηση, τα μαζεύει και φεύγει. Τον διώχνουν δηλαδή, δεν τα μαζεύει και φεύγει, τον διώχνουν. Οπότε, στην υγειά σας. Οπότε, για μένα είναι ξεκάθαρο λοιπόν ο σεβασμός στην ελευθερία να λέμε απόψεις. Γιατί πώς αλλιώς,
και πώς αλλιώς θα ευαθύνουμε και στη δικιά μας σκέψη. Δηλαδή, αν δεν ανταλλάξουμε απόψεις, μην κοιτάτε τώρα που έχουμε για τα βιβλία και μπορούμε να, και το ίντερνετ βεβαίως, και μπορούμε να ευαθύνουμε σε βάθος διάφορες πράγματα που ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή, μπορούμε να τα βρούμε και μέσα από βιβλία και δεν χρειάζεται να κάνουμε δηλαδή, κάποια συζήτηση. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν πολύ ελάχιστα. Δηλαδή, όσο πάμε πιο πίσω στο παρελθόν, δεν υπήρχαν τρόποι, ας πούμε, πολλά βιβλία και όλα αυτά. Και ο διάλογος βοηθούσε στο να ψάξουν να βρουν, ειδικά οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ο Σοκράτης. Δηλαδή, έκανε διαλόγους εκεί. Γνωστοί οι διάλογοι του Σοκράτη με τους διάφορους εκεί, είτε φίλους του, είτε άλλους δοκισίσιφους και σοφούς και δεν ξέρω τι. Στην υγειά σας. Και κατέληγαν εκεί, προσπαθούσε να αποδείξει ο άλλος αν η άποψή του είναι σωστή ή λάθος. Και για μένα περί αυτού πρόκειται. Δεν τίθεται θέμα σεβασμού στις απόψεις. Ούτε όλες οι απόψεις αξίζουν σεβασμού αν το θέτουμε κι αλλιώς, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Δεν ξέρω αυτό πώς προέκυψε αυτό το σεβασμό σε όλες τις απόψεις. Όχι, δεν το θεωρώ ότι υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα σεβασμού. Τίθεται θέμα για μένα αν η άποψη αυτή είναι σωστή και ωφέλιμη. Και ωφέλιμη για ποιους. Αν είναι για μένα ωφέλιμη αυτή, αυτό που υποστηρίζουν ωφέλιμη για μένα, αλλά βλάπτει όλους τους υπόλοιπους, δεν είναι σωστή άποψη. Πρέπει να είναι και ορθή και ωφέλιμη. Και όταν είναι ορθή, με ποιο θέμα πάλι, με ποιο κριτήριο ορίζουμε την ορθή άποψη. Ότι ωφελεί τους περισσότερους. Γιατί πιθανόν να μην μπορεί να φελεί. Το καλύτερο θα είναι να ωφελεί τους πάντες. Αλλά αν δεν είναι δυνατόν να ωφελεί τους πάντες, τουλάχιστον να ωφελεί τους περισσότερους και να μην βλάπτει τους υπόλοιπους. Αλλά και εδώ, αν πάμε, θα δούμε τώρα τι είναι αυτό που ωφελεί και τι είναι βλάπτει. Ας πούμε, αν μιλάμε τώρα για τη φορολογία, ας πούμε. Υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Οπότε, αν ζητήσουν υψηλότερους μισθούς οι υπάλληλοι, θα φτωχύνουν αυτοί οι επιχειρηματίες. Τώρα, αυτό είναι σωστό και θα πούνε οι άλλοι, εμείς βλαπτόμεθα. Δεν ωφελούμεθα από τους περισσότερους φόρους οι οποίοι θα πάνε στους μισθούς, ας πούμε, των υπαλλήλων. Οπότε, βλάπτονται. Βλέπετε, πάμε σε τέτοια θέματα που πια το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος είναι από τη μεριά του καθενός. Και άντε να βγάλεις άκρη τώρα ο καθένας τι κριτήριο έχει και τι αξίες έχει. Δηλαδή, οι καπιταλιστές, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, που είναι και καπιταλιστής κάργα, ας πούμε, αποδέχεται ότι πρέπει να υπάρχουν φτωχοί. Δηλαδή, de facto, δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν φτωχοί. Έτσι είναι η ζωή, τέλος. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτός ο τρόπος που ζει, ο τρόπος που σκέφτεται και ο τρόπος που δρά δημιουργεί πλούσιους και φτωχούς. De facto, η ζωή το έχει κάνει έτσι. Ωραίο αυτό. Για ανέκδοτο, βέβαια. Οπότε, βλέπετε, υπάρχουν τέτοια θέματα, τα οποία υπάρχουν θέματα που είναι ξεκάθαρα, δηλαδή, τα οποία είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε αν είναι κάτι σωστό ή λάθος. Και πάλι για κάποιους μπορεί να μην είναι εύκολο. Δηλαδή, λέω είναι εύκολο για κάποιον που έχει ένα επίπεδο αλφα κατανόηση και συνείδηση. Αλλά υπάρχουν θέματα που οι ζώνες που του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος είναι πιο γκρίζες. Και υπάρχουν θέματα που σε μία περίπτωση το ίδιο πράγμα ακριβώς η ίδια απόφαση είναι σωστή και ωφέλιμη, και σε άλλη περίπτωση δεν είναι σωστή και ωφέλιμη. Όπως παραδείγματος χάρη το να κάνουμε πόλεμο ή να μην κάνουμε πόλεμο. Το να κάνουμε πόλεμο μπορεί να είναι ωφέλιμο να τον κάνουμε τώρα, ή όπως πήραν απόφαση οι Αθηναίοι, ας πούμε, λέγανε να κάνουμε πόλεμο, πήραν τον χρησμό, ας πούμε, με τα καράβια, με τα ξύλινα τείχη. Ο Θεμιστοκλής το μετέφρασε ότι θα κάνουν τα καράβια και θα πολεμήσουν τους Πέρσες στη Σαλαμίνα, όπως και το έκανε και τους νικήσανε. Και οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν ξύλινα τείχη. Τώρα, εκ των προτέρων δεν μπορούσαν να ξέρουν ποιο είναι το σωστό ή το λάθος. Δηλαδή, υπάρχουν αποφάσεις και απόψεις οι οποίες είναι τέτοιου είδους. Αλλά υπάρχουν άλλες απόψεις οι οποίες είναι του τύπου, ας πούμε, εγώ έχω την άποψη ότι οι βιαστές δεν πρέπει να τιμωρούν. Δηλαδή, αυτοί που βιάζουν γυναίκες ή άντρες, δηλαδή. Καλά, και το αντίθετο, αλλά σπάνια συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι γυναίκες δηλαδή που βιάζουν τους άντρες, δεν πρέπει να. Οι άντρες που βιάζουν τις γυναίκες δεν πρέπει να πάνε φυλακή, ούτε τιμωρούνται. Γιατί εκφράζουν μία ανάγκη τους, μία πίεση και εξάλλου είναι κατηλημένοι από μία ψυχολογική δύναμη μέσα τους που δεν την ελέγχουν και τις οδηγούν στο βιασμό. Άρα δεν πρέπει να πάνε φυλακή. Όχι, δεν πάνε φυλακή, δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, ότι αν αυτός δηλαδή κυκλοφορεί ελεύθερος και δεν έχει κανένα φόβο τιμωρίας, πιθανόν το ξανακάνει. Άρα δηλαδή, η απόφασή μας αυτή, η άποψή μας αυτή, εάν γίνει και απόφαση ας πούμε, του κράτους, θα οδηγήσει σε μια συμπεριφορά τον συμπολίτη μας να βιάσει και άλλες γυναίκες, δηλαδή να έχει και άλλα θύματα δηλαδή. Στο όνομα ότι εμείς έχουμε μία άποψη η οποία λέει ότι δεν πρέπει να τιμωρούνται οι βιαστές για το χύψη λόγο. Okay. Και τι σημαίνει τώρα να σεβαστούμε αυτή την άποψη. Για μένα δεν τίθεται θέμα να την σεβαστούμε. Μπορούμε να την δεχτούμε ως σωστή και ωφέλιμη για την κοινωνία γενικότερα. Αν πιστεύουμε δηλαδή ότι η κοινωνία συνολικά πρέπει να ωφελείται και όχι κάποιοι λίγοι, όπως κάνουν οι καπιταλιστές. Ή είναι λάθος. Δηλαδή είναι σωστή ή λάθος και σημαίνει σωστή είναι ωφέλιμη, ευεργετική. Λάθος σημαίνει βλαβερή, βλάπτη δηλαδή. Και καταστροφική μπορεί, μέχρι και καταστροφική.
Δηλαδή οι βλάβες μπορεί να είναι καταστροφικές. Οπότε τι θα πούμε δηλαδή, τι θα πιστεύουμε την άποψη του χύψη ωμέγα. Όταν λέω παραδείγματος χάρη λέει ο πολιτικός, ένας πολιτικός, ότι πρέπει να ξεπουλήσουμε τη ΔΕΗ, περί αυτού πρόκειται, όπως ξεπουλήσαν τα τρένα. Τι σημαίνει σέβομαι την άποψή του δηλαδή, να καταλάβω. Δηλαδή διαφωνώ αλλά τη σέβομαι. Τι σημαίνει. Η άποψη είναι κάποιο πρόσωπο που πρέπει να σεβαστούμε. Δεν νομίζω. Και δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή μπαίνουμε δηλαδή, σε ένα λάθος τρόπο αντίληψης, σκέψης, μας εγκλωβίζει. Όχι, θα είμαστε πολύ κάθετοι σε αυτό που λέει και πώς θα πω. Τώρα πώς θα εκφράσουμε την κάθετη αντίθεσή μας, με τρόπο πάντα κόσμιο να το πω έτσι. Δεν επιτιθόμαστε στο πρόσωπο. Καταλάβατε. Αλλά αν ακόμα και αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, ας πούμε, τώρα δεν λέω για συζητήσεις στο πάνελ, αλλά αν θεωρηθεί και αυτό αναγκαίο, όπως έγινε, ας πούμε, αλλά αυτό βέβαια είναι άλλο θέμα τώρα, ας τα αφήσω γιατί μπερδεύεται λίγο η υπόθεση, ας τα αφήσω καλύτερα γιατί μπερδεύεται η υπόθεση. Αλλά σε συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο τώρα, σεβόμαστε την άποψη του, σεβόμαστε την ελευθερία του συνομολητήματος να πει την άποψή του, αλλά δεν σεβόμαστε την άποψή του την έννοια να τη θεωρήσουμε ως σωστή και αποδεκτή με κανένα τρόπο. Ειδικά αν είναι τόσο πολύ εξόφθαλμα, δηλαδή η τραγική άποψή του, ας πούμε. Δηλαδή, αν βγει αύριο ένας πολιτικός και πει ότι ξέρετε, οι εργαζόμενοι θα παίρνουν όλοι 400 ευρώ και μόνο τα στελέχη, ξέρω εγώ, οι διευθυντές κλπ. Θα έχουν ένα μισθό 1500 ευρώ και όλοι οι άλλοι θα πάρουν 400 ευρώ. Έτσι, επειδή αυτό έτσι του φαίνεται σωστό. Τι θα πει, θα συμβαστούμε την άποψή του, δηλαδή ακριβώς. Για μένα τίθεται, τη δέχεσαι ως σωστή και με βάση ποια κριτήρια τη δέχεσαι ως σωστή ή την αντιλαμβάνεσαι ως λάθος και με τα κριτήρια που έχεις. Το θέμα είναι ακριβώς σαν κοινωνία δεν έχουμε τα ίδια κριτήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε το σωστό και το λάθος το κρίνει καθένας από τη δική του θέση. Οι πλούσιοι τα κριτήρια τους είναι ότι εμείς κερδίζουμε, ας πούμε, και εσείς οι φτωχοί θα τρώτε την πίεση. Και δηλαδή όποιος έχει τα μέσα που λένε προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του άποψη στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική ζωή, που στην ουσία σημαίνει στην κοινωνική ζωή. Όλα αυτά που καθορίζουν τη ζωή μας. Που έχουν σχέση με την εργασία μας, με τις δυνατότητες πρόσβασης, με την οικονομική μας δυνατότητα, και αυτό σημαίνει στη δυνατότητα πρόσβασης στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό γενικά. Δηλαδή, αν θες να σπουδάσεις κιθάρα, άμα δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να πας σπουδάσεις κιθάρα. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να έχουν ταλέντο και να γίνουν και μόνοι, όπως έγινε με Ζαμπέντες ή παλιοί τραγουδιστές ή τέτοιοι. Αλλά γενικά, εντάξει, αυτό για τα ταλέντα. Οι υπόλοιποι όπως που θέλουν να σπουδάσουν δεν είναι ταλέντα τόσο μεγάλα και χρειάζονται δάσκαλο, δεν θα μπορούν να δεν έχουν λεφτά. Οπότε. Βλέπετε το τι σωστό και τι είναι λάθος είναι από τη μεριά που το βλέπει ο καθένας, και επειδή δεν έχουμε αξίες κοινές και κώδικους κοινούς, δεν βγάζουμε άκρη. Αν είχαμε όμως ως κοινωνία κάποιες αξίες, δηλαδή η πρώτη αξία είναι η ειρήνη, η αγάπη, η ισότητα, η δικαιοσύνη, δηλαδή αν είχαμε αυτές, ειρήνη, αγάπη, ισότητα, δικαιοσύνη. Τώρα θα πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι σημαίνει ισότητα. Το αγάπη δεν χρειάζεται πολύ εξήγηση. Αυτό πρέπει να το ζήσεις. Το ειρήνη επίσης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λίγο παραπάνω, γιατί αφορά και την εξωτερική ειρήνη. Η αγάπη είναι κάτι, ένα εσωτερικό βίωμα περισσότερο. Οπότε, ή το καταλαβαίνεις μέσα από άμεση εμπειρία, δηλαδή το έχεις άμεση εμπειρία, ή δεν το καταλαβαίνεις. Επειδή δεν το βιώνεις δηλαδή. Αλλά η ειρήνη επίσης είναι να τη βιώσει. Όχι, αλλά η ειρήνη έχει και εξωτερικές συνθήκες. Δηλαδή η ειρήνη ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, ας πούμε, γενικά στα μέλη της κοινωνίας και ούτω καθεξής. Και υπάρχει εσωτερική ειρήνη, βέβαια η εξωτερική ειρήνη αν δεν έχουμε μέσα μας δεν θα έρθει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συζητήσουμε κάτι περισσότερο για αυτήν, ενώ για την αγάπη τι να συζητήσουμε. Είναι μια κατάσταση συνειδησιακή καθαρά και δεν θα έλεγα συγκρισιακή, γιατί η αγάπη δεν είναι συνέστημα. Είναι και συναισθηματική, αλλά αυτή η αγάπη την οποία μιλάω είναι να νιώθουμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Να μην ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας σαν καλύτερο, ανώτερο, κατώτερο από τους άλλους. Θα βλέπω τους άλλους ίσους με εμάς και ότι χωράμε όλοι μέσα στον ίδιο κόσμο. Είμαστε δηλαδή μια κοινή, μια οικογένεια, μια κοινή, μια ενότητα μάλλον. Οπότε αν είχαμε κοινές αξίες και θα βλέπουμε όλα με την αγάπη, την ειρήνη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, και όλα αυτά που συζητάμε εδώ, οι απόψεις που έχουμε, θα ήταν, καλά, οι μερικοί να πούμε, έχουν κάτι μηχανάκια που μόνο θόρυβο κάνουν.
όπως αυτός που πέρασε τώρα. Αυτά συνήθως τα μηχανάκια τα μικρά είναι από αυτά τα μαγαζιά που κάνουν delivery φαγητά δηλαδή. Και κάνουν φασαρία πολύ. Γιατί είναι τα πιο μικρά, ας πούμε. Τα μονόγκαζα. Και βγάζουν ένα καπνό απίστευτο. Λοιπόν, οπότε. Αν είχαμε αυτές τις αξίες τις τέσσερις, δηλαδή δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη, ειρήνη. Α, και ελευθερία, ξέχασα. Πώς να ξεχάσει την ελευθερία. Ελευθερία, αγάπη, ειρήνη, ισότητα, δικαιοσύνη. Άρα κάθε απόφαση που θα παίρναμε θα ήταν αυτός ο γνώμονας. Και φυσικά για να το κάναμε αυτό θα χρειαζόμαστε να είχαμε και ανάλογη παιδεία και συνείδηση. Ειδικά και την αγάπη, ας πούμε, και την ειρήνη. Πώς να τα... Αυτά δεν αποκτούνται με εξωτερική παιδεία, αλλά με καλλιέργεια της ψυχής. Δηλαδή με εσωτερική άσκηση. Δεν μαθαίνονται αυτά. Μπορεί άλλοι να μας δώσουν καθοδήγηση, γνώσεις, μεθόδους, αλλά αυτό αποκτιέται μέσα από τη δικιά μας προσπάθεια. Εξωτερικά μπορεί να παίξει ένα μικρό ρόλο. Δεν χρειάζεται και εξωτερικά. Αλλά, δηλαδή αν οι γονείς μας δείξουν αγάπη, οι δάσκαλοί μας γενικά μας συμπεριφέρονται με αγάπη και όλα αυτά, μαθαίνεις και εσύ, παίρνεις αυτές τις δονήσεις και γίνεται μέρος της πραγματικότητάς σου. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δική μας εργασία. Οπότε αν είχαμε αυτές τις πέντε αξίες όλοι μας και αν προσπαθούσαμε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση αυτές τις αξίες, δηλαδή να παίρνουμε μια αξία, μια απόφαση σε σχέση με αυτές τις πέντε αξίες, αν την κρίνουμε. Τώρα, σας είπα, μερικές φορές είναι εύκολο, μερικές φορές δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Τώρα, όπως είναι τα κόμματα. Και λέει, ας πούμε, μια άποψη ο Σαββόπουλος ότι πρέπει να έχει επτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Κάτι, η δική μου άποψη είναι τελείως λαθασμένη. Τώρα, αυτός για κάποιο λόγο δεν άκουσε, δεν κάτσε με να ασχολείται, δεν ασχολούμαι. Απλά τους τίτλους διαβάζω έτσι κι αλλιώς. Και είδε τη σχόλια, τι γίνεται χαμός εκεί, κρίνουν θετικά, αρνητικά. Μέχρι εκεί. Και έγραψα αυτή την άποψη. Κάτω στο σχόλιο έγραψα εγώ αυτό το πράγμα που σας λέω και με αυτό κάνω και αυτή την παρουσίαση. Δηλαδή, τελικά υπάρχει σεβασμός στην άποψη. Τίθεται θέμα σεβασμού στην άποψη ή όχι. Για μένα δεν τίθεται θέμα σεβασμού στην άποψη. Τίθεται θέμα αποδοχής ως σωστή ή ως λάθος. Και με βάση ποια κριτήρια σωστή ή ως λάθος. Τώρα, αν μιλάμε για εκλογές τώρα, το κριτήριο εδώ, οι ζώνες είναι γκρίζες. Καλά, για μένα δεν είναι καθόλου γκρίζες βέβαια, αλλά μιλώντας γενικά για το πώς αντιλαμβάνεται καθένα τα πράγματα. Στην ουσία, όσο πιο πολύ γνώση και διάκριση έχει κανείς, γίνονται τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Όσο δεν τα ψάχνεις και όσο ζεις μέσα στις φαντασίες σου, οι ζώνες γίνονται γκρίζες. Τώρα, να θες αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, εμένα δηλαδή μου φαίνεται τραγικό, ας πούμε, χωρίς να εξετάσω πολλά-πολλά, μόνο ας πούμε ότι τα ψέματα που λένε συνεχώς, δηλαδή τα σταμάτητα ψέματα, γιατί να θες να βγει δηλαδή ένας που λέει συνεχώς ψέματα. Γιατί να θες πολιτικούς που τσακώνται μεταξύ τους σαν το σκύλο με την γάτα και επί της ουσίας για την ταμπακέρα δεν μιλάνε ποτέ. Τι σε κάνει να πιστεύεις δηλαδή ότι πρέπει να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν ας πούμε το 1980 και σε τι ακριβώς είναι καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά είπα, δεν είναι τόσο ευδιάκριτα τα όρια. Που για μένα είναι, αλλά μπορεί να σου πει άλλο δεν είναι. Εγώ όχι, γιατί για μένα έτσι, αυτό και το άλλο. Οπότε τι κάνουμε σε αυτές τις σεβόμαστε την άποψη. Δεν τίθε θέμα σε σεβασμού πάλι για μένα. Δηλαδή στα θέματα που είναι ξεκάθαρα, όπως σου λέει ο άλλος. Δηλαδή λέει κάποιος ότι οι βιαστές δεν θα φυλακίζονται, θα είναι ελεύθεροι. Και άμα αυτός είναι ο πρωθυπουργός και το λέει. Ορίστε, υπάρχουν δύο απόψεις που λέει. Μία άποψη λέει. Οι ομοφιλόφιλοι μπορεί να έχουν παιδιά, να υιοθετούν παιδιά. Και η άλλη όψη λέει να μην υιοθετούν παιδιά. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι, άλλοι είναι ουδέτεροι. Τι σημαίνει σέβομαι, εγώ πες ότι εγώ με τις άποψεις ότι δεν θέλω να έχουν ομοφιλόφιλοι, να υιοθετούν παιδιά. Τι σημαίνει θα σεβαστώ την άποψη των άλλων που λέει να υιοθετούν παιδιά. Όταν γι' αυτό πια αγγίζει το αξιακό μας σύστημα, βλέπετε είναι αυτά τα θέματα πολύ βαθιά. Τώρα να πεις ψηφίζω αυτό το κόμμα ή το άλλο, και αυτό σημαίνει ότι έχεις κάποιες αξίες, είναι προφανές. Δεν είναι ότι δεν έχεις αξίες. Αλλά πια αν θα οι ομοφιλόφιλοι, επειδή αυτό το θέμα δηλαδή τη σεξουαλική συμπεριφορά και. Πώς να πω, πώς λέγονται τώρα αυτές τις λέξεις στα ελληνικά, παιδιά. Των συμπεριφορών, των σεξουαλικών συμπεριφορών, οι οποίες δεν είναι, παρεκκλίνουν τις
φυσική συμπεριφορά του. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το πει κιόλα, γιατί λέει δεν είναι, το φυσιολογικό να είναι αλλιώ. Δεν είναι καν φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι δύο φύλλα έχουμε. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πραγματικά που δεν έχουν ούτε αρσενική ούτε θηλυκή. Κάτι έχει συμβεί εκεί με τι ορμόνε και όλα αυτά. Κατανόηση φυσικά για αυτού και αγάπη δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτέ τι περιπτώσει. Μιλάμε για περιπτώσει οι οποίε από ψυχοκοινωνικού δικού του παράγοντε, δηλαδή αυτοί αποφασίζουν να συμπεριφέρονται με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, για δική τη συμπεριφορά, δικό τη θέμα. Το θέμα εμεί, σαν κοινωνία, αν θα του επιτρέπουμε να έχουν παιδιά ή όχι, είναι μια άλλο τύπο απόφαση. Άλλο πράγμα, τι θα κάνουν αυτοί στον εαυτό του, δικαιώσει στον εαυτό του και α γυρνάνε όπω θέλουν. Και πάλι δεν μπορεί να γυρνάνε όπω θέλουν. Βλέπετε να γυρνάνε όπω θέλουν. Μα επιτρέπει να βγούμε γυμνή στον δρόμο, α πούμε. Γυμνή δεν γεννηθήκαμε. Αν δεν βγείτε και γυμνή στον δρόμο, θα σα μαζέψω και θα σα πάω στη φυλακή. Γιατί κάποιοι αποφάσισαν. Είναι η άποψη τη καθεστική τάξη. Εσύ λε ότι εγώ είμαι πίσω ότι εγώ είμαι γυμνό. Δεν γυρνάνε ή θα γεννεί. Στη ζούγκλα δεν γυρνάνε γυμνοί, τσίτσιδοι. Εκεί τι πρόβλημα υπάρχει. Τους κλείνουν φυλακή. Εδώ, αν γυρίζει γυμνό, θα σε πάνε φυλακή. Θα σου πούν προσβάλλει τη γενετή σε αυτή. Μα πού προσβάλλει τη γενετή σε αυτή. Δεν είναι ένα ανθρώπινο. Μια ανθρώπινη. Πώς θα πω. Παρέμβαση τέλος πάντων στη φύση ή κάποιους κανόνες δηλαδή, που βάλαμε εμείς σαν κοινωνία. Δεν αντιστοιχούν στη φύση. Η φύση μας έκανε γυμνούς. Τώρα, αν θέλουμε εμείς να αντιθούμε γιατί κρυώνουμε, είναι άλλο θέμα. Τώρα, αν πρέπει να κυκλοφορούμε γυμνοί ή όχι, είναι άλλο θέμα. Τώρα, τι είναι το σωστό και τι είναι λάθος, πρέπει να το εμβαθύνουμε. Δεν θέλω να πάρω άποψη, πρέπει να το εμβαθύνουμε βαθιά. Γιατί παρότι για μένα έχεις το δικαίωμα, δηλαδή, αν το πούμε δηλαδή, τελείως κάθετα, έχεις το δικαίωμα να κυκλοφορείς τσίτσιδο στον δρόμο, φυσικά και το έχεις. Δηλαδή, υπάρχουν και παραλίες γυμνιστών. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Τώρα, αν είμαστε εμείς κομπλεξικοί, γιατί βλέπουμε τους άλλους, δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν είναι κομπλεξικοί. Τώρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πες ότι δεν ήταν και ήθελαν να είναι γυμνοί. Αν εμείς έχουμε πρόβλημα, είμαστε εμείς οι κομπλεξικοί. Αυτοί είναι τσίτσιδοι όπως έκανε η φύση. Τέλος πάντων, γι' αυτό, αν πάρουμε κάθε ένα θέμα από αυτά, είναι πολύ πλοκά. Πρέπει να πάμε τόσο βαθιά και να καταλήξουμε αν είναι σωστό ή λάθος. Το ζητούμενο είναι όμως ότι βλέπετε πώς είναι τα πράγματα όμως. Ότι δηλαδή υπάρχουν απόψεις, οι οποίες αυτές απόψεις, αν είναι από την εξουσία ή από αυτούς που έχουν την εξουσία συνολικά, γίνονται και, πώς το λένε, γίνονται και υποχρεωτική συμπεριφορά. Μας υποχρεώνουν δηλαδή να φοράμε ρούχα. Ή μας υποχρεώνουν να καθίσουμε μέσα γιατί υπάρχει κορονοϊός. Οπότε δεν είναι απλά απόψη εκεί, γίνονται και νόμοι απόψεις. Οπότε μπορούμε να, πρέπει να, με την έννοια αυτή, φαντάστε, λέμε να είναι σεβαστές σε όλες τις απόψεις. Μα οι νόμοι είναι απόψεις οι οποίες έχουν και νομοθετηθεί και όλα. Θα σεβαστούμε αυτή την άποψη. Δηλαδή, εμένα ο νόμος που μου λέει ότι πρέπει να κυκλοφορήσω με μάσκα στον δρόμο, θα τη σεβαστώ αυτή την άποψη. Με την έννοια που το λένε αυτοί, σεβαστές σε όλες τις απόψεις. Και μάλιστα είναι και νόμος. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε σεβασμός στους νόμους. Αλήθεια. Δηλαδή, άμα θα με επιδείξει ο νόμος, θα σεβαστώ τον νόμο που με πηδάει. Δηλαδή, μου στερεί εμένα νόμος την αυτή την αναπνοή και θα σεβαστώ τον νόμο για ποιο σκοπό, δηλαδή, ακριβώς. Εδώ, άρα, σεβασμός σημαίνει υπακοή, δηλαδή, στην ουσία. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, όταν πρόκειται για νόμος. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά όταν λέμε σεβασμός στην άποψη, δεν τίθεται θέμα. Σεβασμός στον συμιλωτή μου, ναι, να τον μιλήσω όμορφα και ωραία και χωρίς να τον βρίζω, χωρίς να τον μειώνω, χωρίς να τον τσαλαπατάω την προσωπικότητά του κλπ. Καλώς. Από εκεί και τι να σεβαστώ την άποψη του, δηλαδή. Δηλαδή, όταν αυτοί πήραν την απόφαση. Αυτοί πήραν την απόφαση και μιλάγαμε μέσα στη Βουλή ότι πρέπει να μας κλείσουν τρεις μήνες μέσα. Ως προς τι να σεβαστώ την άποψή τους ακριβώς. Και ως προς τι να δεχτώ την άποψή τους ακριβώς, δηλαδή. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Θα είμαι καυτικός και σαν ξηράφι θα είμαι κιόλα. Για να μην πω σαν μαχαίρι και σαν τσεκούρι. Άκου σεβασμό στην άποψη αυτή, ή μάλλον αποδοχή της άποψης αυτής. Γιατί να την αποδεχτώ, δηλαδή. Και βάζω όταν αυτή. Τώρα, άμα συζητάμε σε επίπεδο απόψεων, οι οποίες είναι απλά μιλάμε μεταξύ μας. Και πάλι δεν θα αποδεχτώ την άποψη σου σαν σωστή με κανέναν τρόπο. Σέβομαι ότι έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις την άποψή σου. Σε συμπεριφέρομαι. Πώς θα λέγαμε. Κόσμια, σε σέβομαι, δηλαδή δεν σε μειώνω σαν άνθρωπο. Αλλά την άποψή σου θα τη μειώσω. Γιατί δεν τη μειώσω. Τι σημαίνει θα τη μειώσω. Θα πω ότι είναι λάθος. Ότι είναι προβληματική. Δεν ξέρω, αναλόγως τι είναι. Ότι είναι απάνθρωποι. Τι θα πει σεβασμός δηλαδή. Δηλαδή το ότι πήραν απάνθρωπες αποφάσεις, δηλαδή η κυβέρνηση αυτή που είναι απόψεις και γίνανε οι απόψεις νομοθετημένοι δηλαδή και πληρώνουν 100 ευρώ πρόστιμο πώς το λένε, οι άνω των 60 και ότι χάσανε 7.000 στη δουλειά τους, πήγαν σε αναστολή και δεν είχαν να ζήσουν και κάνουν απεργίες πείνες. Τι σεβασμό ακριβώς θα κάνουν σε αυτή την απόψη. Τώρα είμαστε σοβαροί.
Τι ιδέες είναι αυτές να σεβόμαστε? Όχι, δεν θα σεβαστούμε καμία άποψη με αυτή την έννοια. Όταν γίνεται και μάστα και νόμος και μας γίνεται και βραχνάς. Κανένα σεβασμός. Τώρα θα πει ότι οι αρχαίοι οι φιλόσοφοι λέγανε, δεν ξέρω τι λέγανε, δεν ξέρω τι δημοκρατία. Και είχαν και δημοκρατία, τουλάχιστον αποφασίζαν και μόνοι τους. Και δεν έπαιρνε απόφαση ο Πρωθυπουργός. Είχαν εκεί τα συστήματα και παίρνουν αποφάσεις από κοινού. Έστω και λάθος. Πέραν τουλάχιστον από κοινού. Τώρα τι να σεβαστούμε την απόφαση ενός ανθρώπου δηλαδή. Από πού προκύπτει αυτό δηλαδή? Αλλά ας μην πούμε τώρα τις απόψεις αυτές. Εγώ ας πούμε μιλάω για τα πνευματικά. Από πού θα σεβαστώ την άποψη του άλλου με την έννοια της αποδοχής? Τι σημαίνει σεβασμός? Δηλαδή τι θα την κάνω? Θα τη βρίζω, θα βρίζω την άποψη? Υπάρχει θέμα δηλαδή να βρίζω την άποψη? Τι θα τις κάνω δηλαδή τις άποψεις? Αλλά θα πω ότι είναι τελείως λάθος. Ότι κατακριουργεί την αλήθεια. Ότι δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με αυτά, ας πούμε για τις δασκαλίες που λέω εγώ. Ότι δεν σχετίζονται οι απόψεις αυτές που λέει κάποιος, ας πούμε. Τι είναι η απελευθέρωση? Που λέει κάποιος μια αλφα άποψη. Τι θα πω εγώ? Ότι σωστά το λέει. Όταν δηλαδή όλοι οι δάσκαλοι τουλάχιστον που ξέρω εγώ και η δική μου κατανόηση και η εμπειρία λέει κάτι άλλο. Τώρα θα πεις και άμα κάνεις λάθος, άμα κάνω λάθος, έκανα λάθος. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις στο τέλος? Τι σημαίνει? Επειδή τώρα αυτή τη στιγμή από το σημείο που είμαι θα αποδεχτώ την άλλη την άποψη. Τώρα, αυτό εξαρτάται από το επίπεδο της συνείδησής μας. Αν η συνείδησή μου το επιτρέπει, μπορώ να καταλάβω ότι και εγώ αυτό που λέω δεν είναι σίγουρο και αποδέχομαι ότι παρότι θεωρώ την άποψη του άλλου λάθος, ότι μπορεί να τελικά έστω και σε ποσοστό 1% να κάνω λάθος εγώ και να έχει δίκιο αυτός ή 5%. Αλλά αυτό είναι θέμα συνείδησης, πόσο συνείδηση έχουμε. Να έχουμε δηλαδή αυτή την πολυτέλεια να μπορούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα σωστά. Και λέω πολυτέλεια γιατί αυτό ακριβώς λύγει το άγχος σε αυτόν τον κόσμο. Την ορθή κρίση, δηλαδή τη διάκριση. Δεν είναι κάτι που το έχουν, έχουν πολλοί. Και ως προς το τι θα αποφασίσουν και στο πώς θα καταλάβουν τη δική τους θέση. Και αν δηλαδή τη δική τους θέση τη λένε από ένα συμφέρον, δηλαδή μιλάνε μέσα από τη δική τους, από το δικό τους συμφέρον, ή μιλάνε δίκαια και μέσα από τη δικαιοσύνη, την ορθότητα, την ισότητα, την αγάπη και με συμβαίνει όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Να βγάζεις δηλαδή, το προσωπικό σου συμφέρον και τα γυαλιά που φοράς και να δεις τα πράγματα καθαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, τι θα κάνεις δηλαδή όταν για σένα ο άλλος κάνει λάθος, δηλαδή ένα λάθος και αυτό το λάθος μπορεί να είναι απλά ένα λάθος σε επίπεδο συζήτηση, αλλά μπορεί να είναι ένα λάθος το οποίο επηρεάζει και δημιουργεί πρόβλημα στην κοινωνία. Καλά, τώρα έτσι πως έγινε τα πράγματα, οι κοινωνίες πια είναι τόσο σούπα γενικώς, δεν υπάρχουν κοινωνίες οργανωμένες επί της ουσίας. Είναι οργανωμένες μόνο στο εξωτερικό μέρος για να βάλουν κάποιους φραγμούς, αλλά κοινωνίες οι οποίες να λειτουργούν σε ένα επίπεδο, ας πούμε, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι τέλος πάντων, δεν υπάρχουν. Είναι καθένα στον κόσμο τώρα. Δηλαδή. Ο πύργος της Βαβέλ κανονικά, οπότε. Τραχαγύρευε. Δεν έχουμε κοινές αξίες. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία που δεν έχουμε κοινές αξίες. Ας πούμε στην Αθήνα τουλάχιστον, την εποχή εκείνη που λέμε χρυσή εποχή, τουλάχιστον για κάποια χρόνια υπήρχαν κάποιες κοινές αξίες. Καταλάβατε? Οπότε η δημοκρατία είχε ένα νόημα ακριβώς γιατί παλεύαν για κοινές αξίες. Εδώ που ζούμε τώρα δεν έχουμε κοινές αξίες. Δηλαδή όταν ας πούμε, κάποιοι δέχονται οι ομοφυλόφιλοι να παίρνουν να έχουν παιδιά και κάποιοι δεν δέχονται, έχουν τελείως διαφορετικές αξίες. Καταλάβατε? Τώρα πόσο διαφορετικές αξίες δεν ξέρω, αλλά πάντως έχουμε διαφορετικές αξίες. Ή να επιτρέπουμε όλους τους να έχονται εδώ όλοι οι μετανάστες, που δεν είναι μετανάστες, αλλά τους λαθρομετανάστες, πώς λέγονται αυτοί, δεν ξέρω. Υπάρχουν άλλες αξιακά και τώρα αυτά και να βγάλεις, δεν παίρνω θέση, σωστό λάθος, για να βγάλεις άκρη με αυτά, δεν είναι εύκολο. Πάντως, ή δεν έχουμε αξίες, είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, το χρήμα, είναι η αγάπη, είναι η ελευθερία, είναι η αλήθεια, τι έχει μεγαλύτερη αξία? Τώρα, στα λόγια μπορεί να αρχίσουν να λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά εντάξει, όμως σαν θεωρία, στην πράξη δεν έχουμε τις αξίες. Και αυτό το δείχνει ο τρόπος που ζούμε. Τώρα, πολλοί μπορεί να μιλάνε για ελευθερία, αλλά στην πράξη ο τρόπος που ζουν δεν έχει καμιά σχέση στη ζωή της με την ελευθερία ή την αλήθεια. Για αλήθεια. Η πολιτική όλο για αλήθεια μιλάει. Αν ακούσετε, ας πούμε, τους πολιτικούς τους Έλληνες, ας πούμε, όλοι μιλάνε για αλήθεια. Όσοι έχω εγώ με το, πώς θα είναι, σχέση με το, με τι να πω τώρα, με τον πλανήτη Άρη. Καλά, έχω κάποια σχέση, αλλά με την έννοια είμαστε όλη τη ζωή, εντάξει. Αλλά τι να πω τώρα. Τόσο έχουν οι πολιτικοί με την αλήθεια. Οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες ψεύτες και υποκριτές. Είναι το επάγγελμα τέτοιο. Για αυτούς δηλαδή. Δεν είναι τέτοιο, αλλά για αυτούς είναι τέτοιο το επάγγελμα. Το έχουν καταντήσει έτσι. Οπότε.
δεν μπορούμε, δηλαδή, να τελειώσει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τις απόψεις να είναι σεβαστές. Δεν υπάρχει θέμα σεβασμού, να είναι σωστές όλες τις απόψεις και να συμφωνούμε. Και αν αυτές οι απόψεις, δηλαδή, άμα συζητάς με κάποιον φίλο σου και λέει ότι εγώ θα ψηφίσω Πασόκ, είναι η Δημοκρατία και συζητάμε. Εντάξει, τελειώνει η συζήτηση και τέλος. Σεβασμός για εμάς, σημαίνει σέβεσαι τον συνομιλητή σου και φίλο σου και όλα και δεν τον συμπεριφέρεσαι, δεν θυμώνεις και δεν το εκθρεύεσαι και δεν το μιλάς άσχημα επειδή διαφωνεί και ψηφίζει κάτι που εσύ θεωρείς ότι είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Τον σέβεσαι. Ακόμα και αν διαφωνείτε 100%. Αλλά τι, θα σεβαστείς την άποψή του, δηλαδή θα τη δεχτείς σαν σωστή, δηλαδή. Αν θεωρείς ότι είναι λάθος. Πώς θα το κάνεις αυτό και για ποιο σκοπό να το κάνεις. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Και νομίζω αυτό είναι παγίδα να λέτε σέβομαι τις απόψεις των άλλων. Να μην τις σέβεστε. Ούτε να μην τις σέβεστε. Δεν τίθεται, είναι παγίδα. Είναι παγίδα τρόπο σκέψη. Να τις βλέπετε ως ορθές ή λάθος. Να σέβεστε τους ανθρώπους που τις λένε, αλλά να μην μπείτε στο λουκ και να σεβαστείτε να μην σεβαστείτε τις απόψεις. Αυτό που σας ενδιαφέρει να δείτε μέσα από βαθιά σκέψη, ανάλυση, γνώση, ό,τι χρειάζεται να κάνετε. Αν αυτές οι απόψεις είναι σωστές και σημαίνει ωφέλιμες και ευεργετικές. Και μάλιστα για ποιους. Αυτό να δείτε. Ποια είναι ωφέλιμες για λίγους, για τους πολλούς. Ωφέλιμες για την υγεία. Ωφέλιμες γιατί, για να έχουμε πολλά χρήματα. Δηλαδή μια απόφαση μπορεί να είναι ευεργετική, ας πούμε να βγάλουμε πολλά χρήματα, αλλά αυτό μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον. Οπότε είναι ευεργετική για τους ανθρώπους, καταστροφή για το περιβάλλον και στην ουσία με έναν άλλο τρόπο καταστροφική για εμάς. Γιατί αν το περιβάλλον καταστρέφεται, καταστρέφουμε τη ζωή μας. Αλλά αυτό πρέπει να έχει συνείδηση να καταλάβει ότι το περιβάλλον και εσύ δεν είμαστε ξεχωριστά και είμαστε αλληλένδετα. Οπότε εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, για να καταλήξουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, θέλει συνείδηση, γνώση, συνείδηση, κατανόηση. Ευφυΐα επίσης. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δύσκολο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τίθε θέμα να σεβαστούμε καμία άποψη. Ούτε να μην τη σεβαστούμε βεβαίως. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η παγίδα σας λέω. Απλά να δείτε αν η άποψη αυτή είναι σωστή ή λάθος και να μείνετε σε αυτό που πιστεύετε. Αν είστε αμφίβολοι, να κάτσετε να ψάξετε βαθύτερα. Δεν χρειάζεται να είστε φανατικοί στην αποστολή. Το βασικά το λάθος που κάνουμε όταν συζητάμε είναι να προσπαθούμε να πείσουμε τον άλλον δεν και καλά να την άποψή μας. Αυτό είναι το λάθος. Γιατί το εγώ μας έχει πρόβλημα να αποδεχτεί ότι μπορεί να έχει λάθος. Οπότε στην ουσία η συζήτηση στην κατάθεση απόψεων έχει νόημα να εμβαθύνουμε στο τι είναι πραγματικά σωστό. Αλλά δυστυχώς δεν συζητάμε έτσι. Δηλαδή όταν και εκφράζουμε απόψεις, για ποιο λόγο συζητάμε. Στη Βουλή για να βγουν το πιο σωστή άποψη, να πάρουν την πιο σωστή απόφαση που θα είναι ευεργετική για την Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον. Δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να ήταν. Εμείς όταν κάνουμε μια συζήτηση, για ποιο λόγο συζητάμε. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς συζητάμε πιο πολύ για να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί εμείς, ότι έχουμε δίκιο και να νιώσουμε ότι αξίζουμε κι εμείς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι ένα θέμα που πρέπει να δουλέψουμε πολύ είναι αυτό. Ότι να αποσυνδεθούμε από τις απόψεις μας. Να μην τις ταυτίζουμε με την αξία μας και με τον εαυτό μας. Πράγμα που αυτό για να γίνει δεν είναι τόσο εύκολο, σας το λέω. Θέλει πολλή δουλειά. Και από εκεί και πέρα για τις απόψεις να κρατάμε στάση αυτό που σας λέω. Σωστές ή λάθος. Ευεργετικές, ωφέλιμες, καταστρεφτικές, βλαβερές, καταστροφικές. Ωφέλιμες, ευεργετικές. Και αναλόγως, αν αυτές οι απόψεις χρειάζονται να γίνουν και αποφάσεις και πράξεις, να πράξουμε αναλόγως. Τώρα, αν αυτές οι απόψεις είναι πολιτικές απόψεις, όπως είναι τώρα στις εκλογές, και αυτές οι πολιτικές απόψεις θα γίνουν αργότερα νόμοι, που σημαίνει δηλαδή θα μας επιβληθούν στο κεφάλι μας, τι κάνεις τώρα, εδώ είναι το θέμα. Τώρα, και αυτά είναι σχετικά, αλλά βλέπετε όλα. Μπορείς να ανεχθείς απόψεις λάθος, αλλά ως ένα σημείο. Όταν πια καταστρέφει τη ζωή σου, μπορείς να τις ανεχθείς άλλες αυτές τις απόψεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω. Αυτά ακριβώς είναι αναλόγως. Τώρα μιλάω θεωρητικά και πότε δεν μπορώ να πω. Αλλά για μένα δεν μπορείς να τις ανεχθείς, όχι. Δεν μπορείς. Δεν το θεωρώ σωστό να ανέχεσαι τα πάντα, δηλαδή. Στο όνομα της ευγένειας και της πολιτικής ορθότητας, δηλαδή. Μια ορθότητα η οποία όμως είναι. No sense. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είμαστε οι άνθρωποι σε επίπεδο συνείδησης. Οπότε δηλαδή τώρα ας πούμε
Ο Χίτλερ, ας πούμε, να σας πω διαφορετικά, δεν θεωρήθηκε ως ναζί, φασίστας και εγκληματίας. Ναι, όταν τα έκανε αυτά όμως στη Γερμανία πριν χάσει τον πόλεμο, έχει βιβλία, κάνουν αυτά τα πειράματα. Δεν είπε κανένας τίποτα γι' αυτόν. Το θαυμάζανε μάλιστα και πολλοί κιόλα. Και πολλοί ηγέτες της Ευρώπης το θαυμάζουν τον Χίτλερ. Για να ξέρει, πριν δηλαδή χάσει τον πόλεμο, είχε βασικά θαυμαστές ο Χίτλερ. Ακόμα και αν θυμάμαι και καλά, ακόμα και ο Καζαντζάκης, αν θυμάμαι καλά, τον θαύμαζε τον Χίτλερ. Οπότε. Και πολλοί άλλοι τέλος πάντων. Και το Μουσολίνι. Αλλά αποδείχθηκε εγκληματίας όμως. Ναι, αλλά δεν τα έκανε τα εγκλήματα πριν. Ναι, αλλά δεν ήταν εγκληματίας. Τώρα θα κάνω μία, θα μου επιτρέψει να κάνω αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή τώρα αυτά που κάνει που κάνανε οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Με τα μέτρα του κορονοϊού, με τα εμβόλια, τα αποχρεωτικά και όλα αυτά. Δεν είναι εγκληματίες τύπου Χίτλερ. Για μένα είναι. Πήγαν φυλακή, όχι. Άρα, τι σημαίνει δηλαδή λοιπόν να ανεχόμαστε αυτές τις απόψεις τους και τις οποίες γίνονται και αποφάσεις και νόμοι. Πρέπει να αποδεχτούμε δηλαδή οτιδήποτε. Το Σύνταγμα, ξέρετε, το Σύνταγμα της Ελλάδος αναφέρει ότι αν αυτά που κάνουν είναι ενάντια στο καλό της Ελλάδος κλπ. Έχει το δικαίωμα της αντίστασης. Τώρα αυτό πρέπει, χρειάζεται να έχει ανθρώπους που έχουν καρδιά, συνείδηση, πολλά πράγματα για να το κάνουν. Καταλάβετε, δεν. Είμαστε γενικά μέτριες άνθρωποι. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να ζήσουμε απλά και αφού θέλουμε να ζήσουμε, είμαστε διατηρημένοι να μην παλέψουμε ούτε για την αλήθεια ούτε για την ελευθερία. Α, πεθάνουμε μίζεροι. Εντάξει. Στάση ζωής. Οπότε, για μένα αυτές οι ιδέες που θέλω να σας πω και ας είναι απλά μια για εσάς μια αυτή. Πώς θα πω, αφορμή για να βαθύνετε εσείς. Γιατί απόψεις έχουμε συνεχώς. Με τους φίλους μας, με τους συγγενείς μας, με τις σχέσεις μας, με το ζευγάρι μας. Συνέχεια λέμε απόψεις. Ακόμα και το τι θα φάμε είναι μια άποψη. Γιατί θα φάμε σήμερα, ας πούμε, μακαρόνια και όχι φασολάκια. Και αυτό άποψη είναι. Ότι είναι πιο σωστό καλύτερα να φάμε μακαρόνια για αυτόν τον λόγο. Έχω μια άποψη και άλλος έχει μια άποψη. Και τελικά παίρνω μια απόφαση. Τι σημαίνει εδώ σεβασμό στην άποψη, δηλαδή. Εδώ βέβαια δεν είναι θέμα αξιών, είναι θέμα επιλογή, ας πούμε, πολύ χαμηλής αξίας, να πω έτσι. Δεν τίθεται δηλαδή αν θα τιμωρούμε τους βιαστές ή όχι. Είναι άλλης κλίμακας. Οπότε σέβεσαι το συνομιλητή σου, δηλαδή το ζευγάρι σου και του μιλάς όμορφα για να συνδιαλλαγείς γιατί τι θα φάτε το μεσημέρι. Ποιανού άποψη θα κυριαρχήσει και την κάνει με ένα άποψη. Δεν είναι να κυριαρχήσει στο τέλος, δηλαδή, να βρεθεί συμφωνία στην ουσία. Για να βρεθεί μια συμφωνία το τι θα κάνουμε. Οπότε εδώ. Δηλαδή είναι τελείως το θέμα. Πώς θα πω, που έχει άλλη τελείως έννοια που δεν τίθεται τώρα έτσι τώρα να. Ορθή και λάθος, όλα σχετικά είναι. Δεν υπάρχει εδώ να συζητάμε για ορθό και λάθος. Εγώ που πεινάω, ας πούμε, και θέλω να φάω ή μάλιστα μακαρόνια, θα ήθελα να φάω μακαρόνια. Το άλλο το έζησε φασουλάκια, θα φάω φασουλάκια. Σήμερα έχω όρεξη αυτό. Μια άλλου τύπου θέματα βλέπετε, έτσι. Αλλά σε θέματα που είναι πιο έτσι, σημαντικά, σοβαρά, εκεί μπαίνουν πια σοβαρές, πώς να πω, σοβαροί παράγοντες για τις απόψεις που πρέπει να αποφασίσουμε αν είναι σωστό Ελλάδος και έχει αξία δηλαδή σε αυτή την άποψή μας γιατί παίζει ρόλο στην κοινωνική ζωή. Δηλαδή άμα βγουν ας πούμε 100 Σαββόπουλοι παράδειγμα, δηλαδή θέλω να πω έτσι που έχουν φήμη και λένε ας πούμε μια άποψη και αυτή η άποψη γίνει καθιστική ατάξη και αυτή η άποψη μας βλάπτει, δηλαδή αν ο Σαββόπουλος δηλαδή ήταν υποστηριχτής του Χίτλερ, το δεν λέω τι είναι, παράδειγμα. Προς αποφυγή. Το λέω έτσι απλά τελείως τυχαία. Α, αφήσουμε τον Σαββόπουλο. Ποιο να πάρουμε τώρα. Ένα γνωστό πρόσωπο τελείως, που είναι φημισμένος, τραγουδιστής. Ας μην πω ένας τραγουδιστής σαν τον Σαββόπουλο άλλον. Πολύ γνωστός. Και άλλοι τύπου καλλιτεκοί, ηθοποιοί και δικηγόροι. Τόσο γνωστά πρόσωπα που είναι στην τηλεόραση και όλα αυτά. Μεγάλος αριθμός. Και αυτοί έχουν την άποψη ότι δεν πρέπει να ψηφίζει πολύ ο κόσμος. Θα ψηφίζουν μόνο όσοι πήγαν στο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Πάει. Οπότε, και αν αυτοί έχουν την εξουσία και τα μέσα και την επιβάλλουν, οπότε ξαφνικά βγαίνουν έξω από τη διαδικασία της πολιτικής αυτής της διαδικασίας των εκλογών, ξέρω εγώ, το μισό της εκατό.
το 5%. Η μισή, ή των τρίτων που δεν πήγαν στα πανεπιστήμια. Οπότε, τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, βέβαια, εμείς στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας. Αλλά τώρα, όπως είναι τα θέματα πολιτικά, αυτές και τα μεταξύ μας έχουν σχέση με μια στάση ζωής και θα ψηφιστούν άνθρωποι οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο τουλάχιστον σε ένα επίπεδο. Τώρα, το πιο σημαντικό ρόλο δεν τον παίζουν, βέβαια, αλλά πάση περιπτώσει. Το πώς θα ζήσουμε κάπως εξωτερικά. Διότι οι αποφάσεις που παίρνονται σε πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον σε οικονομική αλλά και σε πολιτιστική αυτή, έχουν μεγάλη, πώς θα λέω, πολύ μεγάλη επίδραση. Όχι άμεσα συνήθως, γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα να καταλάβουμε σωστά τις πολιτικές, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι και καταστρεπτικές, όπως είναι αυτές που πήραν οι πολιτικές οι Έλληνες. Καταστρέψαν την Ελλάδα, και την Ελλάδα και τον Ελληνισμό γενικότερα. Οπότε αλλάζει η βαρύτητα και δεν μπορείς να πάλι ξανακοιτάς το ίδιο. Τι θα πιστεύεσαι την άποψή του τώρα? Τίποτα. Είναι σωστή ή λάθος, αυτό είναι το θέμα. Με ποιο κριτήριο και από τη στιγμή που την κρίνεις λάθος, τι θα κάνεις σε σχέση με αυτό? Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα είναι για απλά θέματα που μιλάμε μεταξύ μας, δεν έχει κάνει και τίποτα. Απλά λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Είπαμε και ξαείπαμε και τελειώσαμε. Αλλά άμα πρόκειται για θέματα που παίρνονται αποφάσεις, είναι διαφορετικά. Λέμε όμως πρέπει να σεβόμαστε την πλειοψηφία. Ναι, και αυτό σχετικό είναι. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα πάντοτε στη, πώς να πω, ζωντανά, πάνω στη δράση, πώς τη στιγμή που συμβαίνουν, πώς αυτά συμβαίνουν. Έχουμε μια παγιωμένη στάση. Υπάρχουν ορισμένες γενικές αξίες, η αλήθεια, η ελευθερία. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για συγκεκριμένες αποφάσεις και πράξεις, αυτές έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος στο συγκεκριμένο χώρο χρόνο που γίνονται. Και θα επηρεάσουν τη ζωή μας οι ίδιες αποφάσεις με έναν τρόπο σε μια περίπτωση και σε άλλη περίπτωση με τελείως διαφορετική με άλλο τρόπο. Και αυτή είναι η δυσκολία. Το να αποφασίζουμε πάνω το σωστό. Ακόμα και η φιλανθρωπία με λάθος τρόπο, αν πάρουμε μια απόφαση, μπορεί να είναι λάθος. Δηλαδή, αν έχουμε άποψη, πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Κάλλη σαν ιδέα καλή είναι. Στην πράξη, θα πάω να δώσει έναν ναρκωμανή λεφτά να πάρει ναρκωτικά. Τι να πω. Δεν είναι εύκολο. Αυτά ήθελα να σας πω. Ιδέα, απασχολεί σκέψεις για τροφή, στοχασμοί για τροφή, για τροφή σκέψης και στοχασμού. Και να δείτε για εσάς τι σημαίνει να σέβουμε την άποψη, για μένα δεν τίθεται θέμα, και ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στις απόψεις των άλλων. Καλά, ως προς τους άλλους δεν νοείται. Σεβασμός, κόσμια, μιλάς, σέβεσαι που λένε, δεν τους μειώνεις, δεν τους κάνεις. Αν μπορείς και δεν θυμώσεις να συγκατηθείς και να μιλήσεις ήρεμα, εννοείται. Αυτό δεν το συζητάω. Αλλά ως προς τις απόψεις τις σέβομαι, τι θα πεις, ότι τις δέχεσαι? Αν σημαίνει ότι δεν θα διαπληκτιστείς, αλλά αυτό αφορά το άτομο, δεν αφορά την άποψη. Με την άποψη για μένα είναι απλό. Ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Ή συμφωνείς μερικώς και διαφωνείς μερικώς, ή διαφωνείς τελείως και καθέτως, ή η διαφορά που πιστεύεις είναι τεράστια, δηλαδή η μέρα με τη νύχτα, ή τέλος πάντων είναι πολύ μικρή διαφορά, ούτω καθεξής. Αλλά δεν τίθεται θέμα σεβασμού. Αυτά. Πολλά φιλιά από τη Βαρκελόνη, να είστε καλά. Φως ειρήνη κάπου στην καρδιά σας. Για μένα το πιο σημαντικό πάντα ακριβώς είναι το πόσο συνείδηση έχουμε, πόσο κατανόηση, πόσο συνείδηση και πόσο ελεύθερα σκεφτόμαστε από τους δικούς μας περιορισμούς. Πόσο δηλαδή το δικό μας το εγώ, ο δικός μας φόβος, η δικιά μας επιθυμία, ο δικός μας εγωισμός, η δικιά μας υπερηφάνεια, η δικιά μας απιστία μας επηρεάζουν στο να σκεφτούμε για ένα θέμα και να έχουμε μια άποψη σωστή, καθαρή, δηλαδή ξεκάθαρη και σωστή σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρεται. Δηλαδή για τη διατροφή. Η άποψη των, ας πούμε, τώρα έχει πολλά θέματα. Να πάρουμε δηλαδή, τόσο πολλά τα θέματα, να είμαστε χορτοφάγοι ή κρεατοφάγοι. Και από τους χορτοφάγους να μην τρώμε, ας πούμε, ούτε γαλακτοκομικά, πολύ αυστηροί. Να τρώμε, ξέρω εγώ, μόνο χόρτα. Ή ομά, ή ομοφάγοι. Τώρα ποια άποψη είναι σωστή? Να είμαστε ομοφάγοι ή να τρώμε και φαγητά μαγειρεμένα? Βλέπετε πόσα θέματα υπάρχουν. Σεβασμός στο τι κάνουν οι άλλοι βεβαίως. Αλλά δεν σεβόμαστε την άποψη, δεν είναι σωστές. Δεν δέχομαι ότι είναι η ομοφαγία δηλαδή σωστός τρόπος διατροφής με κανέναν τρόπο. Ας χοροπηδάνε μέχρι το ταβάνι. Μου κάνει το ίδιο. Έχω ξεκάθαρες απόψεις γιατί, δεν τα λέω έτσι γιατί είμαι στο κεφάλι. Τα έχω ψάξει πολύ. Δεν δέχομαι με κανέναν τρόπο η ομοφαγία ότι είναι μια σωστός τρόπος διατροφής, ίσως μόνο για μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αλλά σαν γενικός κανόνας, το θεωρώ τελείως λαθασμένο. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά.
φως, ειρήνη, αγάπη στην καρδιά σας όπως πάντα και καλή προσπάθεια και καλή διάθεση στην προσπάθειά σας που είναι μόνο τώρα. Συνείδηση είναι το παν, το θέμα είναι να αναπτύξουμε συνείδηση και στο τέλος όλες οι εμπειρίες είναι για να γίνουμε πιο συνειδητοί και να φτάσουμε